Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή χρονιά. Θα έχουν περάσει. Η καλή χρονιά. Λοιπόν, κάνουμε ένα unboxing. Μου έχει έρθει και το άλλο πακέτο από το Shein. Και πάμε να δούμε τι πήρα. Πήρα δύο ταπεράκια τέτοια για το σαλάμι και το κασέρι. Θα σας τα ανοίξω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα πιο μεγάλα, αλλά εντάξει, ίσα ίσα κάνω. Θα χωράνε μέσα, θα κόψει κιόλας τη μέση. Μια χαρά είναι. Ένα για το κασέρι και ένα για το σαλάμι. Για ποιο, για ποιο, για ποιο. Ένα. Άργησαν η αλήθεια να έρθουνε, αλλά ήρθαν. Και το άλλο είναι, δεν λέει για πόσα τέτοια. Το κασέρι, το σαλάμι. Λοιπόν, πήρα τον Μάιλο, πήρα αυτό εδώ για την τροφή του, ούτως ή άλλως βάζει αυτό το μπουκαλάκι εδώ. Το μπουκαλάκι τι είναι? Να βάλεις νερό. Το κάνεις εδώ, το βιδώνεις κάπως τέλος πάντων, εδώ είναι το νερό του και εδώ είναι το φαγητό του, μια χαρούλα. Χωράνε. Να τα αλλάξω εκείνα εκεί, οπότε πήρα πολύ οικονομικά. Ναι, για σένα είναι. Α, πήρα γάντια. Με τα δάχτυλα έξω, μαύρο, γκρι, ανοιχτό και γκρι, σκούρο και είναι κάπως έτσι. Γάντια με τα χείλη έξω, μικρά σου είναι, μικρά είναι τα. Όχι, μια χαρά είναι. Τακ! Και αυτά πότε κάνεις? Τώρα για το κρύο που θα είναι, σε στέλνονται το χεράκι σου. Τουπ-τουπ, τρία είναι όμως. Ένα το θέλω εγώ. Τώρα θα δούμε, θα δείξει. Έχω εδώ και το παιδί. Πολύ ωραία αυτά. Ναι, για σένα είναι Μάιλο τροφή. Και πολύ οικονομικά. Ορίστε και αυτός. Με το νέο το ρουχαλάκι. Του πηγή είναι αυτό. Όπα, σιγά μη φοβάσαι. Κράτησε τον. Κάτσε, έχουμε και το παιδί εδώ πέρα μέσα. Πάμε. Τι είναι αυτό? Α, του πήρα ένα λουρί φωσφοριζέ. Αλλά είναι με ροζ. Λουρί? Δεν πειράζει. Λουρί. Τι το πες, το πήρες? Ένα λουρί. Παιδιά, ο Μάιλο δεν θέλει τίποτα στο λαιμό του. Ένα λουρί. Λοιπόν, οπότε βλέποντας και κάνοντας, πάμε τώρα κασετίνα για την κόρη μου από τα χριστουγεννιάτικα τα δωράκια. Να φανταστείτε τώρα το νέο έτος. Και πάτησα δύο φορές και μου ήρθαν δύο φορές. Δεν είναι κάπως... πειράζει. Εντάξει, δεν λέει και πολλά. Είναι κάπως έτσι. Μπράβο. Και, α, δε, και εγώ νόμιζα διπλή θήκη ήταν. Αντί να το ανοίγεις δηλαδή από εδώ πάνω, το ανοίγεις από εδώ και έχεις όλα σου, εντάξει, ευρύπορη είναι, εδώ. Okay. Έχει και αυτό, μια χαρά. Και την παρήγγυλα. Δύο φορές. Ορίστε για λόγο το αληθές. Δύο είναι φορές. Πολύ καλή. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να τη δώσω σε κάποιον. Της πήρα ένα κολάν ισοθερμικό. Ου, τι ωραία ζεστούλικο. Τι, αυτό είναι πολύ χοντρό. Μια χαρά, δεν μυρίζει τίποτα, παιδιά. Γεια. Ου, αυτό τέλειο. Δεν είναι κολάν, αυτό είναι φόρμα. Τέλειο, παιδιά. Αυτό είναι φόρμα. Είναι κολάν, ισοθερμικό. Κάτσε λοιπόν. Μια χαρά, 5 ευρώ της το είχα πάρει αυτό. Πήρα ακουστικά του Αχιλλέα
Τα περίμενε πώς και πώς, παιδιά. Εδώ είναι το αυτό που θα το φορτίζει. Σαν τη σταδόρα στον πήρε. Να. Τακ, τακ. Ωραία. Και αυτά, παιδιά, πολύ οικονομικά. Και τέλος. Τι είναι. Έλα, μαϊλό. Τι είναι αυτό. Ένα ποντίκι τον Νίκο, κοιτάξτε που το είχε μέσα σε, για τον υπολογιστή μας. Εδώ εντάξει, απλό χρώμα. Εντάξει. Το βάλω το εδώ πάνω. Και τέλος. Ναι, αυτά ήτανε. Η κόρη μου πήρε κάτι τώρα στυλούς, είναι αυτά. Εδώ με αυτά τα... τις γατούλες. Για να δούμε, για να δούμε. Τι είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι. Α, έχουνε... Ναι. Τώρα δεν φαίνεται. Είναι στυλός. Και απλώς είχανε... ψηλή μητούλα και αυτά πολύ οικονομικά. Τα ήθελε η κόρη μου. Άσπρο. Αυτό λέτε να είναι ροζ. Όχι. Όλα είναι μαύρα. Οπότε τις πήρα και αυτό. Εδώ. Αυτό, παιδιά, ήταν και το συν, το τελευταίο. Τώρα περιμένω ακόμη μία παραγγελία από το τίμου. Θα αργήσει αυτή λίγο, γιατί είχα πάρει μία θήκη για το κινητό και θα αργήσει. Προπαραγγελία, κάτι τέτοια με γράφει. Τώρα θα κλείσω και θα το συνεχίσουμε το βιντεάκι. Δεν ξέρω τώρα, ήδη έχω πάρα πολλά βίντεο, αν έχω κάτι να σας δείξω και να σας τα καταλαβαίνετε, θα ανοίξω πάλι την κάμερα. Θα τα πούμε λοιπόν για σένα πάρα πολύ λίγο. Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ ανοίγω μετά από μέρες γιατί έπαθα ζημιά. Δεν μας μπήκε καλά ο χρόνος, δεν μας μπήκε, μάλλον μας μπήκε, αλλά πως μας μπήκε. Είμαι εδώ παρέα με τη λεκάνη που πρέπει να την τακτοποιήσω. Θυμάστε, σας είχα κάνει μετά την πρωτοχρονιά το live της Τρίτης. Και μετά είπα ότι θα πάω να κάνω, να πάω βολτούλα του Μάιλου. Έσκυψα, είχε κατουρίσει. Και έσκυψα κάτω, είχαν βγει απ' έξω και έσκυψα κάτω να τα κάνω και έτσι πως έσκυψα, παθαίνω ένα λουμπάγκο. Παναγία μου, μεταξύ ο Μάιλο ήταν έτοιμος, ήταν όλα. Και παρόλο τον πόνο μου, του πήγα βόλτα, ήρθα και παρέδωσα. Όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Θα το τρώω γιατί τα λέω αυτά. Αλλού θέλω να καταλήξω. Τέλος πάντων, υπέφερα, πέρασε ένα εφιαλτικό. Τετάρτη ήταν για μένα, δεν πήγα λαϊκή, το παρήγγειλα. Τώρα θα έχουμε, αμέσως μετά από εδώ θα έχουμε και σούπερ μάρκετ. Παρήγγειλα λίγα λαχανικά και φρούτα, κατά κύριο φρούτα. Και αλλού θέλω να καταλήξω. Εχθές μαγείρεψα, έκανα, δεν τελειώνουν οι δουλειές, παρόλο σερνόμουν. Τώρα από χθες είμαι καλύτερα, σήμερα λίγο πιο καλύτερα, δηλαδή ένα τσικ πιο καλύτερα είμαι. Τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω ότι, βρε παιδιά, πόσο δύναμη έχουμε μέσα μας, ειλικρινά, πόσο δύναμη έχουμε μέσα μας.
Αν ήταν ο Γιάννης και το πάθαινε αυτό, θα ήταν αραχτός στο αυτό, ε. Θα ήταν αραχτός στο κρεβάτι. Πόση δύναμη με βοήθησε ο μικρός, πάρα πολύ με βοήθησε σε μερικά πράγματα που μπορούσα να τα κάνω κι εγώ, αλλά δεν ήθελα, ξέρεις, να επιβαρύνω, ρε παιδί μου, την κατάσταση. Και η μικρή λίγο, δεν έχω παράπονο. Αυτά. Τώρα θα διπλώσω αυτά και μετά από αυτό το κλιπ θα έχουμε και ένα σούπερ μάρι και ελπίζω να είστε εσείς καλά. Και θα τα πούμε μετά. Μόλις ήρθε και το σούπερ μάρκετ, εγώ όπως βλέπετε κάθομαι, καθιστή δεν μπορώ, πονάω τόσο πολύ. Και ας αυτό, δεν είναι τρόπο πονάω μόνο στο σημείο που έγινε η ζημιά, πονάω ολόκληρα από πίσω. Λοιπόν, αρχικά πήρα αυτά εδώ, τα είχε σε προσφορά και πήρα για να δοκιμάσω, πήραμε και ένα νεράκι εκεί, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία. Αυτό είναι με μπρόκολο και τυρί. Και πήρα αυτά εδώ, μάχησης, εδώ έχουμε και το παιδί, πήρα και δύο τέτοια, μικρή διακοπή, εδώ είμαστε πάλι, μία εξάδα αυγουλάκια, ομοσπονδία είναι αυτά ρεβίθια μέσα σε νερό, άλλες τρεις τριάδες 7-8, κουρασάν, τους πήρα. Νούντις για τώρα, για μεσημέρι, μία τόνο σαλάτας μεξικάνα, μία συσκευασία σπανάκι, θέλω να κάνω και πίτα που σας έλεγα και στο live, ένα κατσικίσιο, το πήρα τώρα αυτό σε άλμη και έχω ακόμα που το έχω πολύ καιρό και γι' αυτό και θα το κάνω και πίτα, να δω πότε θα μπορέσω όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Μία συσκευασία για συμπλήρωμα είναι τώρα όλα αυτά. Φίνο ξύδι. Μία κέτσαπ. Μπύρες Amstel. Αυτό, παιδιά, είναι 0%. Με 0%. Δεν είναι σαν τις άλλες που είναι 2%. Είναι με 0% και μια χαρά. Εντάξει, προσφορά τα είχε, μισή τιμή. Δεν θα ξαναπάρω ξανά άλλο. Δύο σαλάτες, γιατί για να τρώει η μικρή καμιά φορά μου ζητάει, αλλά πήρα και έτοιμη να φτιάξω εγώ. Πώς λέγονται αυτά τώρα, δεν ξέρω. Δύο πήρα, μία ιταλική και αυτή, να, τη ιταλική και αυτή είναι τέτοιο, είναι σαν σαλάτα, ναι. Αλλά το ίδιο είναι. Ένα και μαρούλι σγουρί. Αυτό το μοβδί είναι, δεν ξέρω. Ένα τέτοιο. Ένα ματσάκι κρεμμυδάκι. Γλάρος. Βαλτοκή αχιλέα μου, χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας, το είχε και αυτό σε προσφορά. Πήρα αγκουράκια, κανένα 2 κιλά. Μιλαράκια, δεν βρήκα τα Fuji, μάλλον τα είχε τα Fuji, αλλά τα είχε πολύ ακριβά, οπότε και αυτά θα φάνε. Ωραία χλάδια. Λεμόνια, μπανάνες, αυτά. Αυτά, παιδιά, ήταν τα ψώνια. Συμπλήρωμα ήθελα πιο πολύ. Πάω να τα τακτοποιήσουμε μέσα, ο χυλάκος που με βοηθάει. Και να δω τώρα πώς θα τα πούμε πάλι. Επόμενη μέρα, συνεχίζω να υποφέρω, αλλά δεν γίνεται να καθίσω. Η ακινησία πρώτα απ' όλα δεν είναι καλή. Οπότε, ένας μάιλο είναι εκεί στα δεξιά μας και δύο λεκάνες ρούχα, τακτοποιημένα, διπλωμένα τα έχω. Η πρώτη πίσω-πίσω είναι από χθες και μόλις έκανα και αυτήν εδώ με τα σκούρα. Θα τις βάλω, πού θα τις βάλω, εκεί θα τις μοστράρω. Δεν θα μπορέσω τώρα να τις τακτοποιήσω γιατί υποφέρω. Λίγο την κουζίνα να τακτοποιήσω, δεν φάγαμε κάτι, τα παιδιά κάνανε νούντλις και εγώ έφαγα αυτό εδώ. Εγώ λοιπόν έφαγα αυτό εδώ, εντάξει, καλό ήτανε. Οπότε πάω να τακτοποιήσω από εκεί να δω τι θα κάνω, ορίστε και ο Μάιλο, ορίστε και η κουζίνα, τα αγόρια μόλις κάνανε ένα μπανάκι και ξαπλώσαν για μεσημέρι γιατί μεσημέρι έχουμε εδώ εμείς.
Είναι γύρω στις 2.30 ώρα. Αυτά. Η κουζίνα μου βρίσκεται εκεί. Να δω τι θα μπορέσω να κάνω. Πόσα λεπτά θα μπορέσω να καθίσω όρθια. Και μετά σιγά σιγά τουλάχιστον να μην τα έχω όλα μαζί. Γιατί θα βρεθούν μπροστά μου οι δουλειές. Ό,τι μπορώ. Κούτσου. Έβαλε και μια ηλεκτρική στην κουζίνα. Γιατί μου έσπασε ένα ποτήρι. Πολύ γρουσουζιά, παιδιά. Πολύ γρουσουζιά. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτή είναι λοιπόν η κουζίνα μου. Δεν είναι σε κακά χάλια. Εδώ αυτά που φάγαν τα παιδιά είναι να τα βάλω μέσα στο πλυντήριο. Αυτά εδώ θα τα τακτοποιήσω. Όπως κάποιοι καταλάβατε, κάθισα. 2 λεπτά δηλαδή μπορώ να σταθώ. Θα τα βάλω αυτά τώρα στη θέση τους και να βάλω τα υπόλοιπα στο πλυντήριο πιάτων και είμαστε μια χαρά σωτήριο το πλυντήριο πιάτων για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Μόλις λοιπόν έχω ξαπλώσει, έχω βάλει και την κουβέρτα του Νίκου να πληθεί και την έχω βάλει στο στεγνοτήριο. Μου κακοφαίνεται η αλήθεια που είμαι ξαπλωμένη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό που με στεναχωρεί είναι αν τυχόν και δεν είμαι καλά τη Δευτέρα και πίσω πάνω να πάρει τα παιδιά και δεν αφήνουν οι δασκάλες δηλαδή και να πάρω να ενημερώσω. Σιγά που θα πάνε να πούνε ότι τα παιδιά θα φύγουν μόνα τους γιατί είναι πάρα πολύ κοντά το σχολείο μας αφού πηγαίνουν μόνο τους το πρωί. Αυτό το μόνο που με στεναχωρεί είναι. Κατά τα άλλα, εντάξει μωρέ, θα το παλέψουμε, ίσως πάρει και λίγο κάτι μέρες παραπάνω γιατί περιμένω να διαθετήσω κιόλας και ξέρετε, με καταλαβαίνετε εσείς οι γυναίκες, όταν πλησιάζουν οι μέρες, η μέση πονάει ακόμη περισσότερο, γι' αυτό τέλος πάντων θα το παλέψουμε ρε παιδιά, πού θα πάει. Συμβαίνουν και αυτά, δεν μας μπήκε καλά το 24, δεν μας μπήκε καλά, αστειεύομαι, εντάξει, μες στη ζωή είναι αυτά και συμβαίνουν, αλίμονο, απλώς ξέρετε, κάνω λίγο την πλακίτσα μου. Και δεν μπορώ να καθίσω και στον κόλ μου, δεν μπορώ να βλέπω πράγματα που είναι, ξέρεις, ας πούμε, έτσι το σπίτι, ας πούμε, τώρα κίνηση 2 λεκάνες μετρώνε, θέλω να τα βάλω στη θέση τους. Αλλά δεν μπορώ. Δεν έχουμε και καμιά καρέκλα που είναι με ρόδες από κάτω και να τα κάνω έτσι βιζιτ. Αυτά. Τώρα τα παιδιά μου σίγουρα δεν χορτάσανε με αυτά που φάγανε. Το βράδυ τους κάνω και κανένα από τα έτοιμα τυροπιτάκια έχω, τι έχω που εκεί κάτω δεν ξέρω. Να έχουν και τέτοιο ή κανένα τοστάκι άμα θέλουν να φάνε μετά το απόγευμα. Οπότε θα σας αφήσω και κάπου εδώ γιατί δεν έχω... Αν στο μεταξύ ήθελα να πάω να κάνω, θέλω να λούσω και το μαλλί μου. Εχθές έκανα ντουζάκι, όμως δεν έκανα το μαλλί μου. Νόμιζα είχα σαμπουάν και δεν έχω σαμπουάν, παιδιά. Και όλα αυτά που έχω είναι κρέμα μαλλιών. Πήγα σήμερα να κάνω ένα μπάνιο το μικρό και είχα, δεν το διάβασα καλά, κάνω κρέμα λέω μαλλιών είναι. Λέω Θοδώρα πάνε δες, λέω έχω ακόμα ένα. Τι είναι, το ίδιο είναι. Οπότε με το αφρόλουτρο κάνανε. Και αναγκαστικά θα κάνω και εγώ το κεφάλι μου με το αφρόλουτρο, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να λουστώ. Τώρα αύριο Σάββατο το Φωτόν είναι κλειστά, οπότε από την εβδομάδα θέλω να πάω να πάρω ένα σαμπουάν. Έκανα σούπερ μάρκετ βέβαια, αλλά τα ξέχασα. Εντάξει, το σαμπουάν δεν το ήξερα καν, το είχα κάνει στο μυαλό μου, ήθελα να πάρω και άλλα πράγματα, αλλά δεν πήρα από τον πόνο μου, τα ξέχασα. Και τι θέλω να πω, θέλω να πάω να κάνω και τα μαλλιά μου.
ήθελα, αλλά μου έτυχε αυτό. Μήπως είναι, μήπως είναι σημάδι να μην τα κάνω τα μαλλιά μου αντάβιες ξανθές. Τι λες. Αστειεύομαι. Οπότε, πολύ σας μίλησα. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω ξαπλωμένη. Ευχαριστώ που κάθισες εδώ στο τέλος. Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Φυσικά, συμπαράσταση εννοώ γενικά το κανάλι που το έχετε αγαπήσει, έχετε αγκαλιάσει εμένα, γενικότερα την οικογένειά μου. Στα live εισπράττω τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ που δεν το φανταζόμουν ποτέ μου από τον ξένο κόσμο. Και στον δρόμο με σταματάτε, μου μιλάτε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε Σάββατο δεν θα κάνω live αύριο. Για εσάς που θα, για το φωτόν που θα είναι. Σας είχα κάνει την Τρίτη. Ήθελα να σας κάνω και το Σάββατο, απλώς δεν μπορώ να κάθομαι πολλές ώρες έτσι. Τώρα, δεν ξέρω. Θα δείξει. Αλλά δεν νομίζω αύριο να είμαι καλύτερα. Στο μεταξύ αύριο είναι η μέρα και των κοινοχρήστων. Αχ, θα έρθουν τα κοινόχρηστα, θα χτυπάνε τις πόρτες, θα χτυπάνε, θα φύγει ο κόσμος, δεν θα φύγει. Τι να σας λέω και εσάς. Αυτά. Σας φιλώ και να είστε πάντα καλά. Γεια σας.